σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Περιστερίου. Εδώ το κυριακάτικο μας βράδυ. Κασόνικ. Ωπ, εδώ μια ωραία φάση πήγα να δοκιμάσω. Κασόνικ Beers, Brooklyn Bets. Και οι δύο ομάδες εδώ από καλά αποτελέσματα. Θα πούμε σε πολύ λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων. Εδώ παίρνει και αστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Κουφόπουλος, γρήγορα. Για τους Bills, Κασόνικ, εδώ μια δύσκολη προσπάθεια με το νούμερο 9 ο Εμμανουήλ, με το νούμερο 35 ο Άλλα, με το νούμερο 16 άμυνα φυσικά η Κασόνικ, ο Ρουμελιώτης, ο Αγγελόπουλος ευστοχή, δεν δύο. Και ποιον ξέχασα, και τον Προσιλιάκο, με το νούμερο 6 και με το νούμερο 5 ο Ασημακόπουλος για τους. Κάσον Μπίρς εδώ που κατατάνε όσο μπορούν. Σιγούρης έχει ένα στη λήξη. Καλή άμυνα εδώ από τον Καρατσαρέα. Και φυσικά Καρατσαρέας, Αγγελόπουλος, Πουλόπουλος, βλέπω Κουφόπουλος και Μπαμπάτσικος για τους Μπέτς. Με τον Αγγελόπουλο να πασάρει στον Καρατσαρέα, κόβει ο Κουφόπουλος, υποδέχεται, εκτελεί με ταμπλό άστοχα. Η μπάλα θα φτάσει, φάουλ. Εδώ. Μπάλα θα γυρίσει. Σου τριών πόντων μέσα, 3-2 Προσιλιακός μπροστά. Η Κασόνικ Beers. Ωραία αυτή η φάση, πως η μπάλα πήγε από τα αριστερά στα δεξιά και ο Προσιλιακός θα ανοίγει το σκορ για την ομάδα του με τρίποντο. Τώρα ο Κουφόπουλος ποστάρει, γυρνά, θα πάρει το φάουλ και δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή. Δε στις δύο, αλλά ο Κουφόπουλος ξαναπαίρνει. Καρατσαρέας και Αγγελόπουλος. Ο Πουλόπουλος εκτελεί για τρεις. Δεν θα απαντήσει στο σου τριών πόντων του του Προσιλιακού. Συγγνώμη. Προσποίηση εξαιρετική, κάνει τη διείσδυση και βρίσκει το σπιτάω και άλλη μία πάσα, ξανά για τρεις. Αστοχός αυτή τη φορά ήταν ο Ρουμελιώτης και γρήγορα η μπάλα στον Πουλόπουλο που αστοχεί στο lay-up. Άλλη μία μεγάλη ευκαιρία εδώ. Καρατσαρέας επαναφέρει, Αγγελόπουλος ζητά και παίρνει ο Μπαμπάτσικος, με πλάτη θέλει να παίξει. Προσπαθεί να βρει τον Αγγελόπουλο που προσποιείται και μπαίνει μέσα στην κορυφή. Αστοχή και το rebound το παίρνει ο Προσιλιακός και θέλει να τρέξει 2-2 τώρα ο Προσιλιακός. Δεν είναι ο Προσιλιακός, συγγνώμη. Είναι ο Ρουμελιώτης. Δεν μοιάζουνε. Ξαστείω εγώ, με φυσικά. Τώρα ο Ρουμελιώτης. Να ο Προσιλιακός που ξανά από το αγαπημένο του σημείο εκτελεί αστοχή. Και Πουλόπουλος που πήρε και θέλει να κάνει να τρέξει και κάνει βήματα. Έχει ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να προχωρήσει προτού κάνει την τρίπλα. Οπότε γι' αυτό σωστά ο διαιτητής δίνει την παράβαση των βημάτων. Στα πρώτα 3 λεπτά, 3-2 το σκορ. Ρουμελιώτης, Προσιλιακός του ζήτησε και την πήρε.
Ωραία μπάλα να φτάσει εκεί. Σιγούρης, εξαιρετική πάσα. Λέει άστοχο από τον Εμμανουήλ. Πολύ ωραία συνεργασία, αλλά και αυτά χάνονται. Ο Κουφόπουλος που παίρνει σου τριών πόντων και το βάζει, είναι απειλητικός και μακριά από τη ρακέτα. 3-5. Δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοια θέση, αλλά γιατί όχι, αφού ήταν ελεύθερος να το πάρει, να το βάλει. Πλάτη εδώ, θα γυρίσει εξαιρετικά το κορμί του, αλλά η εκτέλεση είναι αστοχή. Μπορούμε να πούμε ότι στον αυτόν τον όμιλο στην Evolution φυσικά η τρίτη αγωνιστική. Κουφόπουλος, άλλο ένα! Βροχή τριπόντων, 2 στα 2 και time out, 3-8. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε το time out που αναγκάστηκαν να πάρουν οι Gasoni Bears αφού με 2 εύστοχα τρίποντα από τους Κουφόπουλο και Πουλόπουλο η διαφορά έχει φτάσει στους 5-3-8. Πολύ χρόνο. Σου τριών πόντων θα απαντήσει. Ωραίο αυτό από τον Εμμανουήλ για το 6-8. Ήδη πολλά τρίποντα μπαίνουν και οι δύο ομάδες εύστοχες. Η διείσδυση του Καρατσαρέα δεν αφήνει γλυκά την μπάλα στο καλάθι και rebound και γρήγορα θέλει να τρέξει ο Άλλα που θα κάνει coast to coast επίθεση, δεν θα βάλει το layup. Ο Αγγελόπουλος την πήρε και αυτός θέλει να τρέξει τώρα, γρήγορος ο ρυθμός από την αρχή. Ο Αγγελόπουλος θέλει να ηρεμήσει, πέρασε εκεί τον Ζιγούρη και κάνει μια πάσα στον Κουφόπουλο. Ο Κουφόπουλος ψάχνει τις επιλογές του και βρήκε τον Πουλόπουλο. Αυτός κατέβασε, άλλαξε κατεύθυνση και πάσαρε γρήγορα στον Μαυρογιαννάκη. Ξανά ο Πουλόπουλος θέλει να βρει τον χώρο. Ο Κουφόπουλος στη λήξη εκτελεί αστοχή. Σε σου δύο πόντων, 6-8 παραμένει. Τριών πόντων, άλλο ένα. Όχι, ο Κουφόπουλος δεν ψηλά από όλους. Καρατσαρέας και Αγγελόπουλος. Πλάτη εδώ, Αγγελόπουλος, θα γυρίσει, αλλά θα κάνει κακή πάση στο Μαυρογιαννάκη. Δεν ήταν αυτή που θα ήθελε λοιπόν, Εμμανουήλ. Φασόνικ. Ψηλιακός τώρα στη γωνία. Κουφόπουλος άλλο ένα. Ο Αγγελόπουλος που πιέζεται. Πάει μέχρι μέσα, στοχή. Εμμανουήλ, αφού βρήκε χώρο να εκτελέσει πάνω σε άμυνα, τι να κάνει. Και ο Μαυρογιαννάκης 8-8. Και κλέβει εδώ και θα πάει μέχρι το layup ο Ρουμελιώτης για το 18 και τώρα time out για τους Bets. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε το time out, αυτή τη φορά καλύψε ο coach ο Bets. 18, ένα γρήγορο 5-0. Παίρνει μπροστά τους Gasonic Bears. 1-1 έχουν οι Bears στο πρωτάθλημα, 2-0 εννοείται. Έχουν οι Ρουμελιώτης Bets. Ο Ρούσος βρήκε την πάσα στο Μαυρογιαννάκη χαμηλά, ξανά ο Ρούσος υποδέχεται, ξανά ο Μαυρογιαννάκης εδώ του, φύγε 1-2, δεν βγήκε. Πάει μέχρι μέσα εκεί, χωρίς αντίπαλο. Θα βάλει τους πρώτους του πόντου στο παιχνίδι και ο Ασημακόπουλος, 12-8. Ζητάει, παίρνει ο Καρατσαρέας, ζήτησε να ανοίξει από τον Βοδόπουλο. Ο Καρατσαρέας πήγε μέχρι μέσα, ζήτησε το φάουλ, δεν υπήρξε. Μπαλά φτάνει στην γωνία και ξανά στον Ασημακόπουλο. Αυτός με το Ρούσο Ασημακόπουλος βρήκε το σπιτά του τη γωνία. Εκτέλεση τριών πόντων μέσα και αυτό. Πάρα πολύ ωραία επίθεση, εξαιρετική από τους Μπίρς για το 15-8.
μέχρι μέσα ο Μουχίμογλου. Ζήτησε φάουλ, δεν πήρε. Ασημακόπουλος, 2 λεπτά. Αλλαγές. Μιλάει μπάλα. Μέσα. Ο Αγγελόπουλος είναι αφύλακτος και εκτελεί για τρεις. Δεν τιμωρεί. Την αντιπαλία μου τον άφησε όλο μόναχο. Ο Πλάτζ εδώ θέλει να σπρώξει ο Σημακόπουλος. Το κατάφερε και έβαλε ένα εύκολο λέει απ' εδώ, εξαιρετική η προσποίησή του. 17-8. Μέχρι μέσα βρήκε πάσα για τρεις από το Ρούσο, κακό. Αφύλακτη πλευρά, προσπίση, φάουλ. Λεπτά. Ήθεση πάντα. Την πήρσε εκεί το σμιτάω. Άλλη μία πάσα ξανά. Ο φύλακτος τρεις πόντι αστοχή. Αλλά rebound έρχεται τον άλλα. Και όλα προσποιείται με το Μουχίμογλου. Τον απέφυγε εξαιρετικά. Αλλά στόχησε στο lay-up. Εξαιρετική σταυρωτή τρίπλα. Ο Μουχίμογλου. Φωτόπουλος, τα πατήματά του, Αγγελόπουλος χαμηλά και Μουχίμογλου στη 45 για 3 δοκίμασε, πήρε φάουλ και 3 βολές. Είναι 3 οι βολές, το δείχνει χαρακτηριστικά ο Ρεφ. Μουχίμογλου δεν βάζει την πρώτη. Καρατσαρέας ετοιμάζεται ξανά. Μέσα οι δύο από τις τρεις. 17, 10 και 11 δευτερόλεπτα απομένουν. Θέση μισή ουσιαστικά. Σημακόπουλος κοιτάω. Τρία στη λήξη. Πετάει την μπάλα και με το rebound του Φωτόπουλου. Λίγη 17-10 το προκλήσιο του περιστερίου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ από το κλειστό του περιστερίου. 17-10 καθόνι Bears Brooklyn Bets. Αγγελόπουλος Μουχίμογλου ερμπόλ. Θα γυρίσει κακή εδώ, έπεσε. Συνεχεία. Γρήγορα Μαυρογιαννάκης έπεσε και κράτησε ο Αγγελόπουλος.
Μουχίμογλου με Φωτόπουλο. Ο Μουχίμογλου κρατά. Έχουνε τρία, ο Ρούσος για τρεις στη λήξη δεν μπορεί. Και ο Άλλα το rebound. Ο Άλλα που κλείνεται και βρίσκει την πάσα για τον Ασημακόπουλο που τη δίνει στη γωνία σου, τριών πόντων. Ας το πω, είχε προοπτική όμως. Ο Μουχίμογλου με το ένα χέρι, ωραία η φάση αυτή για τους bets που ανοίγουν το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και της περίοδου εννοείται και των δικών τους, 17-12 στους 5 και και του διάδρομο, εξαιρετική πάσα ο Άλλα, δεν μπόρεσε εδώ, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η φάση εδώ, Αγγελόπουλος. Ζήτησε ο Μαυρογιαννάκης, θέλει να παίξει με πλάτη, το ποσάρισμα είναι το δυνατό του ψηλή, είναι και ψηλή ομάδα, δεν εντάξει. Διείσδυση και το γύρισμα γρήγορα στην πλάτη του Μουχίμογλου, Ασημακόπουλος. Ο Άλλα και από το τρίποντο εκτελεί, αλλά ήταν κακό, κανένας δεν έκανε τον blockout και με δεύτερη δεν μπόρεσε. Ούτε ο Μπακούρος. Που πήρε ο Τσέφης rebound. Βιάστηκε λίγο. Έχει μέσα split out. Ο Αγγελόπουλος τι έχει κάνει φάουλ και ως ζητάει και απορεί κιόλας ο Καρακοσταντής, ο οποίος θα βγει και με αλλαγή. Φωτόπουλος που θέλει να βρει τα πατήματά του, αστοχή ο Μαυρογιαννάκης που παίζει με το ταμπλό και τρεις φορές αστόχησε. Μέσα βάουλ. Είναι βολές. Κακή εδώ η φάση, η εκτίμηση της πάσας. Γρήγορα, γρήγορα, Ασημακόπουλος πέρασε όποιον ήθελε, πήγε στο λιγιά, δεν το έβαλε. Μουχίμογλου για ποιον, για τον Μπαμπάτσικο. Και ο Μουχίμογλου ξαναζήτησε, αλλά ο Μπαμπάτσικος προτιμά να σπρώξει στο ποστάρισμα χαμηλά. Τώρα θα την βγάλει στο Μουχίμογλου. Αυτός είχε 8, ο Μπαμπάτσικος απέφυγε, αλλά κλείστηκε και γίνεται το φάουλ χαμηλά. Μπαμπάτσικος που παλεύει κάτω χαμηλά. Επιθετικό φάουλ του Μπαμπάτσικου. Στα μισά κοντεύουμε της δεύτερης περίοδου. Ασημακόπουλος,
Μιλάτη, άλλη μία για τρεις. Στεφάνη και φάουλ πιανού του Μπαμπάτσικου στο rebound. Τον άσο από τον Εμμανουήλ. Φωτόπουλος Ρούσος προσποιήθηκε, κάνει το lay-up μέσα. Επιτέλους ξεκλειδώνει μετά από 2,5 λεπτά περίπου την επίθεση των Μπέτς για το 18-14. Χαμηλό το σκορ σε αυτή την περίοδο. Δεν μας συνήθισε όπως η πρώτη ήταν κάπως στο ψηλί. Όσο τριών πόντων αυτό. Ο Καρατσαρέας που μάζεψε πιο ψηλά από όλους και θέλει να ανεβάσει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Θα τρέξει να πάρει το φαουλ για όλες. Θα έχουμε time out και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τις βολές με τον Καρατσαρέα. Επιστρέψαμε από το time out στα μισά. Κοντά. Δύο δευτερόλεπτα. Βόλες με τον Καρατσαρέα. Μέσα η πρώτη. Αστοχή στην δεύτερη, 18-15. Θα ήθελε να μειώσουν λίγο παραπάνω η ομάδα του, δεν πειράζει. Του λέει ο Ρούσος, συνεχίζουμε. Βγήκε από τα σκήνα Σμακόπουλος, βρήκε και μια πάσα στον Εμμανουήλ και άλλη μία σου τριών πόντων άστοχο. Βγήκε και ο Φωτόπουλος στο δαχτυλίδι και έκλεισε μάλλον το πικό μου Χίμογλου. Ο Πουλόπουλος δοκιμάζει, δεν το βάζει. Πάσα δεν είναι η καλύτερη για τον Ασημακόπουλο. Ο Χιμογλου βγήκε από τα σκηνή ο Ρούσος, προσποιήθηκε και ήθελα πάσα στον Κουφοπουλό, έβαλε το χέρι του την κατάλληλη στιγμή ο Εμμανουήλ και κόψε. 4 ακριβώς λεπτά, 10 για επίθεση για τους Μπέτς. Έκοψε ο Καρατσαρέας στο καλάθι. Βρήκε το Ρούσο που έχει 8. 6, 4. Κουφόπουλος πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Λήξη χρόνου επίθεση και μπαλά φτάνει στον Ασημακόπουλο. Καλή άμυνα εδώ από τους Casonic Bears. Άλλη μια βάσα προς Ηλιακός. Για 3 δεν βγήκε ο Ρούσος. Αλλά έκανε έρμπολο προς Ηλιακός. Κουφόπουλος εκτελεί, κάτι κακό δεν έκανε εδώ. Για το διάδρομο Ασημακόπουλος. Δώσει αστοχό. Και γρήγορα γρήγορα η μπάλα θα φτάσει στον Πουλόπουλο ο οποίος εκτελεί για 3 στον ευνηδιασμό. Αστοχό και αυτό. Θέλει να ηρεμήσει ο Βροσιλιακός. Το ρούμε λίγο, συγγνώμη. Μοιάζουνε λίγο. Εμμανουήλ, να πηδάει μπάλα και χάνει. Το σούτε. Τα γρήγορα στον Πουλόπουλο και αυτό στον Καρατσαρέα. Καρατσαρέα στη γωνία. Ο Ρούσος που περιμένει. Πασάρι στον Κουφόπουλο. Βγάζει την έμανε ο Εμμανουήλ. Θα μπορούσε να την κάνει σκιαστή και ο Κουφόπουλος κάνει το φάουλ για τη συνεχεία. Thank you.
δύο λεπτά για το ημίχρονο. Ασημακόπουλος. Έχουν 3,8. Ασημακόπουλος φάουλ του Μουχίμογλου στο 3,2. Σπρώχνει του λέει. Σε πρώτη. Εκεί, rebound, κανένα στο block-out. Ωραία πάσα, Ρουμελιώτης. Σκαστά γρήγορα στον Εμμανουήλ. Είναι μόνος ο Σημακόπουλος. Πρέπει κάποιος να εκτελέσει. Ο Ρουμελιώτης στη λήξη. Αστοχή και rebound από το Μουχίμογλου. Και θέλει να τρέξει 2-2. Μουχίμογλου κάνει τη σταυρωτή. Περνάει. Ωραία η πάσα. Ο Καρατσαρέα στον Κουφόπουλο που δεν την περίμενε. Αυτός την έχασε. Εδώ δεν περίμενε ο Κουφόπουλος την πάσα, πιστεύω. Γι' αυτό δεν ήρθε. Χρυμέσα. Πάω στον Καρατσαρέα από τον Ρουμελιώτη, νομίζω, ή από τον Μπακούρο, νομίζω. Διαθλητικό. Διαθλητικό ήταν. Αντιαθλητικό έχει κάνει ο Μπακούρας. Ο Μπακούρος, συγγνώμη. Θα έχουμε time out, θα έχουμε time out. Στα 32, τους έχουμε. Στις βολές με τον Καρατσαρέα, αφού είναι αντιαθλητικό το φάουλ που έχει δοθεί στον Παπατσικό, στον Μπακούρο, συγγνώμη. Ο Κουφόπουλος που σπρώχνει, δεν μπορεί να βάλει εκεί το καλάθι από κάτω. Μπακούρος. Εμμανουήλ. Μέχρι μέσα. Ο Ρουμελιώτης για τρεις. Αλλοιώθηκε κάτι σαν πάσα για τον άλλο που από κάτω βάζει το καλάθι για το 21-15. Η μπάλα θα γυρίσει για τρεις, ο Πουλόπουλος. 21-18 και η διαφορά πέφτει στους τρεις. Έχει 12, αλλά με τον Καρατσαρέα βρήκε πάσα ο Ρουμελιώτης ξανά στον άλλο. Αυτός πήρε θέση και κόπηκε από τον Πουλόπουλο. Πουλόπουλος θέλει να τρέξει όσο μπορεί για λίγο για να περάσει και να ερεμήσει για να κάνει μια οργανωμένη επίθεση τελευταία στο πρώτο ημίχρονο. Καρατσαρέας, ο Μαυρογιαννάκης κόβεται από το Ρουμελιώτη, αλλά δεν έχει αποχωρηθεί η μπάλα. 3 έχει ο Εμμανουήλ, θα σταματήσει, θα πετάξει. Λήξη πρώτου ημίχρονο εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. 21-18, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο κλειστό του Περιστερίου. Τρίτο δεκαλεπτό ξεκινά Κασόνι Μπέρις. Brooklyn Bets 21-18. Ένα δεύτερο δεκάλεπτο με δυνατές μονομαχίες εννοείται, αλλά με πολύ χαμηλό ποσοστό σκοραρίσματος και από τις δύο ομάδες, θα έλεγα εγώ, άμα μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Πάμε να δούμε ένα ωραίο τρίτο δεκάλεπτο, ελπίζοντας. Εδώ η μπάλα θα γυρίσει με τον Προσιλιακό. Ωραία αυτή η επίθεση. Ο Ζιγούρης που πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Μέχρι μέσα ο Μουχίμογλου φάουλ. Thank you.
εδώ ο Αγγελόπουλος από κάτω κάνει το 21-20. Γυρίσει εδώ, καλή άμυνα Φωτόπουλος. Εκτελέσει στα 7 ο Μουχίμπογλου από την κορυφή. Βάζει μπροστά τους Μπέτς 21-23. Μετά από ώρα περνάνε μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ο Σουτάρη και απαντάζει στο τριών πόντων ο Προσιλιακός για να βάλει ξανά μπροστά τους Μπίρς. Το 24-23 το παιχνίδι. Να αποκτάει ρυθμό, απευθείας τα τρίποτα ξαναπέφτουν βροχή μετά από το πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο δεν είχαμε και πολλά. Καρατσαρέας με Αγγελόπουλο. Του Φωτόπουλο Ρουμελιώτης ζήτησε ένα φάουλ αλλά δεν πήρε. Σου τριών πόντων ο Μουχίμπογλου. Αλλά θα γυρίσει απευθείας στο Ρουμελιώτη. Ωραίο το σπλιτάουτ Εμμανουήλ που ξεμαρκαρίστηκε και εκτέλεσε για τρεις. Ο Άλλα που επαναφέρει με ένα χέρι. Εδώ μέχρι μέσα ο Ρουμελιώτης δεν κάνει καλό τελείωμα. Αλλά φτάνει στη γωνία ο Καρατσαρέας που ζητά Μουχίμπογλου. Μέχρι μέσα πέρασε όποιον ήθελε ο Μουχίμπογλου και βάζει ξανά μπροστά τους Μπέτς 24-25. Το σουτάρι για δύο και ευστοχή. Ο Εμμανουήλ ζήτησε φάουλο. Ο Παπάτσικος. Με πλάτη ο Αγγελόπουλος ξανά προσπαθεί να βρει πάσα. Δεν τη βρίσκει εδώ και κράτησε. Και ο Άλλα που είναι πολύ γρήγορος θα πάει μέχρι το lay-up για να το βάλει. 28-25. Φάουλ εδώ στο Μουχίμπογλου. Ο Μουχίμπογλου που το σκέφτεται, ο Εμμανουήλ προσπαθεί να τον κλείσει. Ζήτησε ο Μπαμπάτσικος και πήρε φάουλ απευθείας του Μπακουρό. Εδώ να βρει πάσα ο Αγγελόπουλος που βρήκε. Ο Ρουμελιώτης πιέζει, τον πίεσε και του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Ρουμελιώτης τρέχει και παίρνει φάουλ γρήγορα γρήγορα του Μουχίμπογλου. Thank you.
μέσα. Ο Αγγελόπουλος, ωραία αυτή η φάση, ο Αγγελόπουλος θα στόχισε και ο Φωτόπουλος δεν μπορέσε να εξήσει. Να κρατήσει. Στη γωνία, άλλη μία Ρουμελιώτης, δεν μπορεί. Εδώ ξαναπίεσαν ο Μπακούρος. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, κανονικότατη άμυνα του Καρατσαρέα. Ο Καρατσαρέας αστόχησε σε πάσα που πήγε να κάνει. Εμμανουήλ, ωραία η πάσα του Σμακόπουλου. Ο Εμμανουήλ αστόχησε, ο Μουχίμογλου. Καρατσαρέας μέχρι μέσα, κακό lay-up και αυτό. Πολλές αστόχες. Τριών πόντων, αναπηδάει η μπάλα. Φιλανή. Πλάτη φάουλ που ακούστηκε μέχρι εδώ από τον Εμμανουήλ πάνω στο Μουχίμογλου. Θέλει να βρει χώρο, Κουφόπουλος με πλάτη με τον άλλα, γυρνάει ο Κουφόπουλος, παίζει και με τον ταμπλό, δεν ευθοχεί. Και γρήγορα γρήγορα μέχρι μέσα, ούτε το λέει από τον άλλα. Ασημακόπουλος. Ωραία το λέει από τον Μακούρο. Time out, 30-25. Σε το time out. Εδώ μέσα για τρεις Πουλόπουλος ξανά 30-28. Πάντα 33-28. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος θα εκτελέσει με το Μουχίμογλου αστοχή. Αλλά φτάνει στη γωνία, Εμμανουήλ για τρεις. Κάτι σαν πάσα για τον Ασημακόπουλο που σηκώνεται από χαμηλά που δεν έγινε τον μπλοκάδο από τον Φωτόπουλο. 35-28. Στο όριο για να πατήσει
Ο Κουφόπουλος από την κορυφή με ταμπλό! 35-31, έχει 2 στα 2 σουτ 3 πόντων ο Κουφόπουλος και δεν είναι από το σημείο που απειλεί περισσότερο, είναι από το τρίποντο. Γιατί όχι, αφού βοηθάει την ομάδα του και με αυτόν τον τρόπο. Σουτ 3 πόντων για να απαντήσει και το κάνει, βροχή τα τρίποντα. Θα το κάνει στη συνέχεια, σαν να μην μπήκε το σουτ του Κουφόπουλου, όχι σαν να μην μπήκε, μπήκε. Ο Καρά Κωνσταντής για το 38-31. Ένα ωραίο παιχνίδι με τρίποντα. Ίση πάσα του Κουφόπουλου, αλλοιώθηκε. Θα την κρατήσει, κάποιος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει ο Κουφόπουλος, αλλά δεν έχει κάποιο όφελος εδώ αυτό το σούτ του για την ομάδα του, εννοεί κανένας, δεν έκλεισε στην μπάλα. Βασικαστή πάσα Εμμανουήλ, άλλη μία Ασημακόπουλος που έχασε για λίγο στη γωνία στον Καρακωνσταντή, αυτός προσποιήθηκε με το ένα χέρι, εκτέλεσε, αστόχησε. 27 δεύτερα για επίθεση, ουσιαστικά τα έχουν και κάποια, 17 έχουν για επίθεση και κάποια μένουν και 4 μάλλον για τους Bears. Θέλει να μην δεχτεί, θέλει να βάλει καλάθι η ομάδα των Bets. Ο Μουχίμογλου που πιέζεται, Κουφόπουλος ξανά για 3, αυτό είναι airball. Έχει 5 με το ένα χέρι, ο άλλα εξαιρετική πάσα στόχησε. Κουφόπουλος δεν προλάβε, 3ου δεκαλέπτου εδώ στο Γουσουκού. Επιστρέφεσαι πολύ λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Τριάντα 38-31 μπροστά πάντα η Γκάσον υπήρξε σε όλο το παιχνίδι. Μόνο για πολύ λίγο ήταν για πίσω εκεί στα μέσα της περισσότερο ο Μαυρογιαννάκης. Δεν θα μετρήσει, γίνει φαουλ. Πόδι ουσιαστικά. Ωραία, τον μπαίνει. Θα τρέξει εδώ, δύσκολη προσπάθεια. Ασημακόπουλος. 40-31, διαφορά σε 9, Πουλόπουλος τώρα. Αγγελόπουλος. Έκοψε ο Πουλόπουλος. Δεν την πήρε πως θα ήθελε. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο από τον Ζιβούρη. Ο Κουφόπουλος μέχρι μέσα παίρνει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Μάλλον θα πιέσει, θα πιέσει. Θα πιέσουν όσο μπορούν οι τέτοιοι. Μπέτς. Μπέτς στο σχέδιο του Κουφόπουλο. Έφυγε για λίγο η μπάλα από τον Ασημακόπουλο και κάνει και κάτι πάσα. Αγγελόπουλος, Πουλόπουλος. Ανεβαίνει με το δεξί, 40-33. Θα πιεστούμε. Κόβεται εδώ ο Ασημακόπουλος. Αγγελόπουλος θα τη βρει την μπάσα στον Πουλόπουλο. Αυτός ξανά θα τελειώσει τη φάση. 40-35.
Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με πίεση από τους Bets, πίεση και ο Ρούζος. Και θα βγει ο Πουλόπουλος που έκλεψε μέσα από τα χέρια του. Η Γιάννη θα φέρει πίεση, φέρνει καρπού σε ένα γρήγορο, αποφέρει καρπού σε ένα γρήγορο 0-6. 40-37 από τον Πουλόπουλο, συγγνώμη. Έχουμε ακόμα 8 λεπτά σίγουρα και οι Bets θέλουν να το γυρίσουν στο 10 λεπτό. Μέσα φάουλ, γρήγορο. Εδώ στη γωνία για τρεις μέσα από τον Ζιγούρη που βάζει και αυτό σου τριών πόντων. 43-37. Ο Αγγελόπουλος έχασε. Αντιαθλητικό φάουλ του Κουφόπουλου. Για να κόψει ουσιαστικά δεν πήγε καμιά μπάλα. Μέσα η δεύτερη του Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτης κρατά. Σου τριών πόντων, αστοχό από τον Μπακούρο. Κόπουλος γρήγορα Αγγελόπουλος. Πουλόπουλος, Κουφόπουλος, κακή η πάσα του που κόπηκε για λίγο το Ρουμελιώτη. Αγγελόπουλος που είναι μόνος, εκτέλει για τρεις μέσα. 44-40 και κόκκινο όπως το φωνάζει εδώ ο Μπέτς. Η πίεση μάλλον είναι αυτή. Θα πιέσει εδώ, φάουλ του Πουλόπουλου. Είναι μπροστά ωραία και το βλέπεις. Εδώ μέχρι μέσα Σιμακόπουλος ζήτησε φαουλ. Αγγελόπουλος, Μουχίμογλου. Ο Αγγελόπουλος που έκοψε φαουλ και ανού του Ρουμελιώτη. Αγγελόπουλος με πλάτη, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και δύο βολές. Όχι, λάθος εγώ, είναι φάουλ επιθετικό. Του τριών πόντων τον Εμμανουήλ Εμπόλ. Πουλόπουλος, ο Μουρχίμογλου με δύο βήματα πίσω για να εκτελέσει για τρεις για να το χάσει. Στην πάση τον Εμμανουήλ, να σπρώξει, αλλά
Στη γωνία περίμενε, αλλά δεν πήρε να πάει μέχρι μέσα. 46-40. Και φάουλ του Μαγιώτη. Ένας ωραίος παιδός ξανά. Μουτσίμογλου. Μουτσίμογλου πέρασε. Έβγαλε έξω Πουλόπουλος. Τι πάσα κόβεται από τον Ρουμελιώτη. Έχουνε μόνο 6 δεύτερα για πραγματοποίηση επίθεσης. 15 και 10. Πόπουλος που κάνουν να εκτελέσει με αντίπαλο, η μπάλα χτύπησε. Λήξη χρόνου. Πάνω πούσουνα. Έχουμε τα ήμα, ό,τι επιστρέφουμε. Μισό λεπτό τώρα. Η μπάλα είναι για τους Kasonic Bees, έτσι. Έχει λήξει το 24. Εντάξει, δεν... Ξεχάστε. Τέλος πάντων, έτσι τις φωνές. Παναφέρομαι με το Ρουμελιώτη τελικά. Και πάσα. Εμμανουήλ πάνω σε άμυνα. Εκτέλεση μπαλά να πηδά και καταλήγει στα χέρια του Φωτόπουλου. 46-40. Άλλαξε κατεύθυνση, Αγγελόπουλος βρήκε τον Πουλόπουλο στη γωνία για τρεις. Όχι το καλύτερο σου, το Φωτόπουλος που γράπωσε την μπάλα στο rebound. Και μετά ποιος την βγάζει, δεν βγάζει κανένας, αλλά... Για κλέψιμο δεν το πήρε τελικά, σου για δύο. Άστοχο από τον Ζιγούρη. 46-40 με Μουχίμογλου. Αγγελόπουλος πάει μέχρι μέσα, γκολ, φάουλ από τον Αγγελόπουλο. 46-42 και μία συμπληρωματική βολή. Έχουμε time out στις 3:50, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time out. 46-42 πάντα προς τα Kasonic Bees. Με τον Αγγελόπουλο να εκτελεί τη βολή του goal foul πριν. Δεν θα το βάλει, αλλά ο Καρατσαρέας επαναφέρει και ευκαιρία για να μείωσει ακόμα περισσότερο. Ο Μουχίμογλου και ο Φωτόπουλος που ύψος για τον Καρατσαρέα έβαλε την κατάλληλη στιγμή το χέρι του εκεί ο Μπακούρος. Τρόξι, goal foul τώρα από τον Άλλα. Σακή βολή, 50-42. 49, συγγνώμη, όχι 50. Εγώ δεν είδα καλά. 3 λεπτά. Ο Πουλόπουλος, Φωτόπουλος, τον Αγγελόπουλο που του γλίστρησε από τα χέρια.
Θα γίνει για πέρα, Σιμακόπουλος ξανά. Πιέζουν όπως λένε οι Bets. Εδώ σπάνει το pressing, Σιμακόπουλος θέλει να ροκανίσει όσο μπορεί το χρόνο. Έχει το υπέρ το αποτέλεσμα. Στο συν 7 η Gasonic Beers με τον Μπακούρο να το σκέφτεται και να βγάζει στη γωνία. Ο Ασημακόπουλος δεν κατάφερε και ο Αγγελόπουλος που πιέζεται εκεί. Ο Πουλόπουλος τον ευρυδιασμό για 3! 49-45! Θα πιέσουν εδώ οι Ιβέτς. Φάουλ του Πουλόπουλου. Μέσα η πρώτη από τον Μπακούρο, από το φάουλ του Πουλόπουλου. 50-45. Αστοχή στη δεύτερη, αλλά ο Άλλα χράπωσε το επιθετικό rebound. Κι άλλη μια ευκαιρία. Μέσα Σιμακόπουλος για 3 στην λήξη. Παίρνει το rebound τελικά ο Μανουήλ. Χαμένα rebound. Μέχρι μέσα ο Μπακούρος βγάζει έξω, ο Ρουμελιώτης για 3! 53-45! Και θα έχουμε time out στο 1.59, επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε! Και 59-53-45 πάντα μπροστά η Gasonic Beers. Αγγελόπουλος και Μουχίμογλου. Θα εκτελέσει για 3 ο Μουχίμογλου που θα κάνει airball. Έλα φορά Μπούρος. Μπακούρος κρατά. Βρήκε διάδρομο, βγαλέξει τον Ασημακόπουλο. Μουζικά. Μέχρι μέσα, εξαιρετικό split out, αλλά για 3 δεν μπορεί. Ο Κουφόπουλος δεν μπορεί, και αυτός για 3. Ύψωσε ο Άλλα, φάουλ του Μουχίμογλου. Νομίζω άμα μπουν και οι βολές, κάπου εδώ οι Μπίρς σφραγίζουν. Στην πρώτη. Δύο στις δύο από τον Εμιλιάνο, αλλά 55-45 στους 10. Ο Βόμπλος πήρε θέση χαμηλά. Και άλλη μια βάσα Καρατσαρέας, Μουχίμογλου και Κουφόπουλος που σπρώχνουν τον άλλα στο χ, στο σούτ. Αγγελόπουλος παλεύει, δεν παίρνει κανένας, το πήρε τελικά. Ο Ρουμελιώτης που του κάνει φάουλο, Αγγελόπουλος από πίσω και βολές ξανά. Μέσα η πρώτη από τον Ρουμελιώτη. Δύο στις δύο. 54-45. Το σφραγίζουνε. Μπίρς, Μουχίμογλου. Αργά.
Ο Πουλόπουλος βάζει το καλάθι από κάτω, 57-47. Αλλά με το ένα χέρι αστοχή, ο rebound, ο Εμμανουήλ δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Λήξη παιχνιδιού εδώ στο Κουσμπέρι Ιστερίου. 57-47 Κασονικουέρς Brooklyn Bets για την τρίτη αγωνιστική της Evolution. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς.